Πολλά και οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο κατασκευαστικός κλάδος, κεντρική θέση στον οποίο κατάλογο κατέχουν και οι συνέπειες της δραματικής μείωσης του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Παρέμβαση της Περιφέρειας Ηπείρου για την ενεργοποίηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού στον κατασκευαστικό τομέα στο νομό Ιωαννίνων ζητά ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ιωαννίνων Θεσπρωτείας. Με αφορμή ανακοίνωση του Συνδέσμου για τα προβλήματα του κατασκευαστικού κλάδου στην περιοχή, που όμως αποτελούν εικόνα της γενικότερης κατάστασης πανελλαδικά, οι εργολάβοι δημοσίων έργων ζητούν την ενεργοποίηση της νομοθετικής πρόβλεψης για την έκδοση αναλυτικών τιμολογίων, από τα οποία θα προκύψουν και οι τεράστιες οικονομικές διαφορές που χωρίζουν τις τιμές του μποτού μεταξύ των Ιωαννίνων και των άλλων νομών της Ηπείρου. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Παναγιώτης Αρακατσάνος κάνει λόγο για κύκλωμα που λιμένεται τον κλάδο, κρατώντας τις τιμές του τσιμέντου 15% υψηλότερα σε σχέση με την υπόλοιπη Ήπειρο. Κάποτε πρέπει να γίνει και να εφαρμοστούν και τα ελληνικά τιμολόγια. Να έχουμε ελληνικά τιμολόγια, να βγαίνουν. Πώς βγαίνουν οι τιμές? Αυτές οι τιμές είναι από το 2005. Έχουν βελτιωθεί λίγες. Τα μπεντά, τα σίδερα και αυτά λίγα. Τα άλλα όμως παρέμειναν από το 2005 τα ίδια τιμολόγια. Συγκριτικά εδώ στα Γιάννη, ας πούμε στα μπεντά. Με τις άλλες περιοχές που την πρέβεζε στην Άρτα είναι κατά 15% παραπάνω αυξημένα τα, και δεν ελέγχει κανένας, ούτε νομαρχία, ούτε περιφέρεια, καλά περιφέρεια δεν ελέγχει, γιατί να, ενώ είναι ενιαίο το τιμολόγιο των δημοσίων έργων, τα μπεντά στα Γιάννενα είναι πολύ ακριβότερα και δεν ενδιαφέρει κανένας. Το έχουμε θίξει πολλές φορές, τίποτα κανένας. Υπάρχει κύκλωμα, αυτοί που ασχολούν 4-5 που ασχολούν μπεντά έχουν τιμές. Και ο κόσμος, οι ιδιώτες, πληρώνουν πολύ παραπάνω. Σε εμάς υπάρχει μια έκπτωση. Στους ιδιώτες, ο ιδιώτης όμως πληρώνουν πολύ παραπάνω χρήματα. Και κανένας όμως δεν ενδιαφέρει. Άλλα προβλήματα που απασχολούν τον κατασκευαστικό κλάδο έχουν να κάνουν με τη δραματική μείωση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων που ισχύει εδώ και μερικούς μήνες στην προσπάθεια του κεντρικού κράτους να κρατήσει χαμηλά τις δημόσιες δαπάνες για έργα. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση επιλέγει την νεοφιλελεύθερη κατασκευαστική μέθοδο των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μέσα από την οποία, όπως καταγγέλνουν οι εργολάβοι, προκύπτει η ομαδοποίηση των έργων για λίγους μεγάλους, αφήνοντας έξω από τη διεκδίκηση εκατοντάδες μικρές κατασκευαστικές εταιρείες, η οποία ανεβάζει κατακόρυφα το κόστος των έργων. Εμείς προτείνουμε να γίνει αναθεώρηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, να αυξηθούν οι δημόσιες επενδύσεις για τα έργα, για να έχουμε κι εμείς εργασία. Γιατί λόγω του ότι και η οικοδομική δραστηριότητα έχει μειωθεί όπως όλοι ξέρουν, θα μειωθεί και η δραστηριότητα για τα δημόσια έργα και από εκεί πέρα αυτό το προσωπικό που δουλεύει στην οικοδομή και στα δημόσια έργα θα φανεί μετά από λίγο ότι δεν θα έχουν δουλειά και θα είναι φοβερή η κατάσταση. Και από τα ΣΔΙΤ θα φανεί αν εφαρμοστεί αυτή η μέθοδος, μετά από λίγα χρόνια θα γίνει μείωση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Εδώ στην Ήπειρο δεν έχει εφαρμοστεί μόνο ένα έργο, αλλά σε άλλες περιοχές γίνεται ομαδοποίηση των έργων. Δηλαδή 2-3 σχολιά τα παίρνουν, τα συγκεντρώνουν, αυξάνονται κατά πολύ ο προπολογισμός. Δηλαδή ο προπολογισμός, ένα έργο αν έβγαινε με ένα προπολογισμό, τώρα ο προπολογισμός με τα ΣΔΙΤ είναι τετραπλάσιος. Γιατί μπαίνει και η τράπεζα μέσα και το σιγά σιγά όμως θα πληρώνει το κράτος. Και μετά λέει, αυτά τα λεφτά θα μπορούσαμε εμείς να κάνουμε τριπλάσια έργα.